Θα μου επιτρέψετε μία μικρή προσωπική αναφορά. Σήμερα δεν ήταν η καλύτερη μέρα να βρεθώ στο έδρανο του Αγορητή λόγω ενός προβλήματος υγείας, αλλά δεν μπορούσα να χάσω αυτή την ευκαιρία. Το αισθανόμουν ως χρέος απέναντι στους δικούς μου δασκάλους και το αισθανόμουν και ως, αν θέλετε, μία ανεκπλήρωτη προφητεία. Δεν μπορούσα να αγνοήσω το επιχείρημα το οποίο άκουσα, ότι εγώ, επειδή είμαι προϊόν ενός πρότυπου σχολείου και προϊόν συνολικά της δημόσιας εκπαίδευσης, είμαι κατά ένα αμάχητο τεκμήριο και προϊόν της ελίτ που παράγει ο τόπος. Θέλω να σας δηλώσω σήμερα, με ταπεινότητα, ότι αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που προέρχομαι από ένα πρότυπο δημόσιο σχολείο, την Ιωνίδιο Πρότυπο Σχολή Πειραιάς, η οποία ήταν εκείνη η οποία μου άνοιξε το δρόμο για να μπορέσω να έλθω μετά στη νομική, να έλθω στη συνέχεια στην ακαδημαϊκή ζωή και να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Είναι εκεί που στην πραγματικότητα είδα τι σημαίνει γνήσια παιδεία. Και εκεί δεν θα βρισκόμουν, διότι δεν είχα τους αναγκαίους πόρους. Εγώ προέρχομαι από μια πολύ μικρή κοινωνικά οικογένεια, δεν είχαμε τους πόρους. Αυτό μου άνοιξε το δρόμο και αισθάνομαι σήμερα ευγνωμοσύνη. Και η δικιά μου αυτή μικρή ιστορία είναι η ιστορία πολλών ανθρώπων της δικής μου γενιάς, που τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία τους άνοιξαν το δρόμο της καταξίωσης, της κοινωνικής κινητικότητας, ενός καλύτερου μέλλοντος. Και σε αυτό θέλω να πω ότι αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή. Είναι η μόνη τιμή που μπορώ να αισθανθώ, το γεγονός ότι ό,τι έκανα χάρη στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο χρωστάω, το που βρίσκομαι σήμερα, το έκανα χωρίς συνειδησιακές εκπτώσεις. Βρισκόμενος πάντοτε να ανεβαίνω σκαλή-σκαλή την κοινωνική κινητικότητα για να βρεθούμε σήμερα εδώ που βρισκόμαστε. Εάν αυτή η διαδρομή με καθιστά ένα ελιτίστικο προϊόν, τότε θέλω να πω ότι το αποδέχομαι ότι είμαι ελίτ. Αμφισβητώ όμως απολύτως τα κίνητρα όλων εκείνων που θεωρούν ελίτ εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ξεχώρισαν χάρη στο δημόσιο σύστημα υγείας απέναντι σε οποιασδήποτε προκαταλήψεις ή σε οποιονδήποτε κομματικό σωλήνα. Και χαίρομαι επίσης για το γεγονός της ονομαστικής ψηφοφορίας. Γιατί εδώ θα φανεί η ατομική λογοδοσία. Θέλω να δω τους αγαπημένους μου φίλους και συναπόφοιτους, τον Θανάση τον Παφίλη, τον Γιώργο Κατρούγκαλο, να δω αν αισθάνονται το ίδιο επίπεδο ευγνωμοσύνης απέναντι στους καθηγητές μας της Ιωνιδίου, οι οποίοι μας έβαλαν τα φώτα για να μπορέσουμε σήμερα όλοι να βρισκόμαστε εδώ. Γιατί εκεί ήταν παιδιά μόνο κοινωνικά χαμηλών τάξεων. Δεν ήταν κανένας ελιτιστής, όλοι προέρχονταν από την περιφέρεια του Πειραιά και όλοι σήμερα προσφέρουν στην πατρίδα. Σήμερα συγκρούονται δύο κοσμοθεωρίες. Είναι η κοσμοθεωρία η οραματική, που θέλει στην πραγματικότητα υψηλούς στόχους, μία ενατένιση του μέλλοντος, και είναι και η μετριοκρατική, η οποία θέλει μία ισοπαίδωση προς τα κάτω. Ό,τι δεν μπορούμε να φτάσουμε, θα πρέπει να το κατεβάσουμε στο όνομα ενός απόλυτου και ξεπερασμένου εξισωτισμού. Θέλω, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τους δασκάλους μου. Σήμερα εκπληρώνω ένα χρέος απέναντι σε αυτούς. Γιατί πρώτα απ' όλα μου έδωσαν ένα υπόδειγμα ζωής. Και ξέρετε, το υπόδειγμα ήταν ότι οι δάσκαλοι εκείνοι είχαν την ταπεινότητα να αξιολογούνται κάθε μέρα. Την αξιολόγηση που σήμερα αρνούμαστε όλοι. Και είχαν την ταπεινότητα να δέχονται αξιολόγηση ακόμα και από τους μαθητές τους. Και αυτό το υπόδειγμα το διατηρώ μέχρι σήμερα. Και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη στους δασκάλους και αισθάνομαι κυρίως πάνω απ' όλα ευθύνη απέναντι στις νεότερες γενιές και στους φοιτητές μου. Και σήμερα είναι η ευκαιρία με την ψήφο μας να ανοίξουμε ένα μεγάλο παράθυρο. Αντί να έχουμε το κάτωπτρο της κλειστής παιδείας που βλέπει μόνο τον εαυτό της, ας ανοίξουμε επιτέλους ένα μεγάλο παράθυρο για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ.